Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κατά του ασφαλιστικού προετοιμάζουν για ΣΕ και ΑΔΔ με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο προκήρυξη 48 ώρες γενικής πανελλαδικής απεργίας. Περιοδία στον Εύρο, που και μίλησε με ομάδες εργαζομένων, πραγματοποίησε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔ, Δημήτρης Μπράτης. Η επίσκεψή μου γίνεται με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε αυτό το διάστημα, θα έλεγα μετά τις εκλογές της 20ης του Σεπτέμβρη, σε σχέση με κορυφαία ζητήματα για τους εργαζόμενους, όπως ήταν το μισθολόγιο πριν, το νομοθέτημα που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή για την αξιολόγηση και το ζήτημα της επιλογής των προϊσταμένων στο δημόσιο, αλλά με κορυφαίο από όλα τα ζητήματα το θέμα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει βγάλει όλη την κοινωνία στο δρόμο, η οποία προφανώς δεν βγαίνει για να πανηγυρίσει, όπως λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, επειδή εξασφάλισε τάχα μη μείωση των κύριων συντάξεων, αλλά επειδή είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σαρώνει τον τελευταίο πυλώνα κοινωνικού κράτους. Οι δύο άλλοι, η παιδεία και η υγεία, είχαν σαρωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ανένδοτη στην διαδικασία της συζήτησης και του διαλόγου, ο οποίος διάλογος είναι προσχηματικός, γιατί όταν ένας διάλογος τελειώνει με το ότι σας ακούσαμε, αλλά όλα αυτά τα νομοσχέδια είναι σε καλό δρόμο και σε σωστές γενικές γραμμές, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλοι οι φορείς και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε, αλλά αντιθέτως να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε και να συνεχίσουμε και τις δράσεις μας, οι οποίες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο έντονες, μέχρι να καταλάβουν οι κύριοι της κυβέρνησης και οι εκπρόσωποι τους από κάθε νομό στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να περάσουν, γιατί θα εξαθλιώσουν κι άλλο την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της Νομοσπονδίας συνεδρίασε και αποφάσισε αρχικά να πραγματοποιήσει συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 9 Μαρτίου σε συνεργασία με συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας, που επισυστήγονται από το υποκατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Παράλληλα, πάρθηκε η ομόφωνη απόφαση να προκηρυχθεί 48-ώρη γενική απεργία όταν η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια της προηγούμενης απεργιακής κινητοποίησης που κάναμε στις 4 του Φλεβάρι, που και αυτή είχε ένα στόχο, να μην περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και θα έλεγα ότι τόσο στην Αθήνα όσο και στις άλλες πόλεις της χώρας η συμμετοχή του κόσμου και στην απεργία αλλά και στα συλλαλητήρια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έδωσε, αν θέλετε, το μήνυμα στην κυβέρνηση να μην ψηφίσει και να μην καταθέσει στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Επαναλαμβάνω ότι για να το κατανοήσουν οι εργαζόμενοι, ότι η μείωση των συντάξεων, των κύριων συντάξεων, και για τους παλιούς και για τους νέους συνταξιούχους, σύμφωνα με τους πίνακες που έχουμε δημοσιεύσει, είναι από 15 έως 30%. Και αυτό γιατί αφενός μεν μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ένας εργαζόμενος με 35 χρόνια υπηρεσίας θα έχει ποσοστό αναπλήρωσης για τη σύνταξή του 37%, δηλαδή σε συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ θα πάρει ως ανταποδοτική σύνταξη 375 ευρώ. Δηλαδή ένας εργαζόμενος σήμερα που είχε σύνολο σύνταξης περίπου στα 1.000 ευρώ με 35 χρόνια υπηρεσίας θα φτάσει να παίρνει γύρω στα 700 ευρώ.